σώματος του Κυρίου και των ενταυτιασμών του πρόκειται για τον Ιωσή που καταγόταν από την Αρημαθέα, τον Νικόδημο, τον νυχτερινό μαθητή του Κυρίου και τις μυροφόρες γυναίκες. Αυτή η αγάπη προς τον Κύριο στην περίπτωση του Ιωσήφ και του Νικοδήμου εκδηλώθηκε με ηρωισμό και αυταπάρνηση. Ο Ιωσήφ ευθύμων βουλευτής, δηλαδή σεβαστό και επίσημο μέλος του Δαϊκού Συνεδρίου, ήταν αυτός που τόλμησε να παρουσιαστεί στον Πιλάτο για να ζητήσει το Άγιο Σώμα του Κυρίου για να το ενταφιάσει. Τόλμησε χωρίς να υπολογίζει τις αντιδράσεις των Ιουδαίων ή τυχόν απόρριψη του αιτήματός του. Τόλμησε και αγνώριζε ότι αυτό έθετο σε κίνδυνο το αξίωμα, την περιουσία, την ίδια του την ζωή. Αυτή την τόλμη καλούμαστε κι εμείς να αποκτήσουμε, τόλμη για να ομολογούμε την πίστη μας, ακόμη και αν δεχόμαστε ειρωνίες γι' αυτό. Να θυσιάζουμε τον εαυτό μας χάρη των άλλων, να μένουμε πιστοί στο θέλημα του Θεού, ό,τι και να αυτό μας κοστίσει. Ειδικά στην εποχή μας χρειάζεται τόλμη για να είναι κανείς γνήσιος μαθητής του Κυρίου. Διότι όπως τονίζει και ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δηλίας αλλά δυνάμεως. Στο μεταξύ οι πιστές και αφοσιωμένες μαθήτριες του Κυρίου που είχαν παρατηρήσει προσεκτικά τον τόπο όπου ενταφιάστηκε το σώμα του Χριστού, περίμεναν να περάσει η αργία του Σαββάτου για να πάνε να το αλείψουν με αρώματα και να εκδηλώσουν έτσι το σεβασμό και την αγάπη τους προς τον αδελφό διδάσκαλο. Πράγματι ξεκίνησαν για το μνημείον ήαν πρωί της μιας Σαββάτος, πολύ πρωί της πρώτης ημέρας εβδομάδος, την ώρα που ο ίδιος είχε να διαλύσει το πρωινό σκοτάδι. Οι γυναίκες αυτές έτρεξαν στον τάφο του Κυρίου για να εκτελέσουν το ιερό του έργο. Είναι χαρακτηριστικός ο πόθος των Αγίων Μυροφόρων να βρεθούν στον τάφο του Κυρίου, όθρουβα Θεός. Είναι αξιοθαύμαστη και η τόλμη τους να βαδίσουν μέσα στη νύχτα χωρίς να υπολογίσουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Τόσο δυνατή ήταν η αγάπη και η αφοσίωσή τους προς τον Σωτήρα Χριστό. Αλήθεια έχουμε εμείς παρόμοια αγάπη προς τον Κύριο. Ξημερώνει η Κυριακή, οι καμπάνες με κρυσιόν χτυπούν από το πρωί. Μας καλούν να έρθουμε να ανατρέψουμε τον Κύριο. Κι αν οι μυροφόρες είχαν τέτοιο φόβο για το νεκρό σώμα του Κυρίου Ιησού, με πόσο μεγαλύτερο φόβο πρέπει να προσευχόμαστε στο Ιερό Ναό. Οι πιστοί χριστιανοί που γνωρίζουν ότι εκεί θα συναντήσουν τον ασημένο Κύριο, τον αιώνιο νηπητή του θανάτου. Εμείς που έχουμε τη μοναδική ευλογία να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ας διδαχθούμε από το παράδειγμα των μυροφόρων και κάθε Σάββατο βράδυ, ας αφήνουμε άλλες απασχολήσεις και περισπασμούς. Όλη η σκέψη και η καρδιά μας ας είναι στραμμένη στην λατρεία του Θεού. Με τέτοιο πόθο και κατάλληλη προετοιμασία, ας ξεκινούμε κάθε Κυριακή πρωί να έρθουμε στην Εκκλησία, εκεί που μας περιμένει ο Αναστάς Κύριος, για να μας χαρίσει ειρήνη, παρηγοριά και ελπίδα. Βέβαια, βαδίζοντας την οδό του Κυρίου, πολλές φορές συναντούμε δυσκολίες και εμπόδια. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Πολλοί διδάσκουν και στο σημείο αυτό η επιμονή και η πίστη των μυροφόρων γυναικών. Καθώς προχωρούσαν προς το μνημείο, έλεγαν μεταξύ τους, «Τις αποκυλήσει μην το λίθον, ποιος θα μας κυλήσει εκείνον τον ογκόληθον από την είσοδο του μνημείου». Και τα έλεγαν αυτά μεταξύ τους, διότι ο λίθος που έφραζε τον τάφο ήταν τεράστιος και δεν ήταν εύκολο να μετακινηθεί. Παρόλα αυτά δεν γύρισαν πίσω, έμειναν σταθερές στην πορεία και την αποστολή τους και δικαιώθηκαν για την πίστη και τη σταθερότητά τους, διότι μόλις έστρεψαν τα μάτια τους από τον Ιβίον, παρατήρησαν μια έπληξη,
Ότι ο Γόλιθος είχε μεταπιστεί και δεν είχαν πλέον δυσκολία στην πρόσβαση, πλησίασαν και εκεί δέχτηκαν το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Δυσκολίες και εμπόδια συναντούμε και εμείς συχνά στη ζωή μας. Κάποτε τα προβλήματα φαίνονται ότι οδηγούν σε αδιέξοδο. Ας μην απαγοητευόμαστε όμως, τα δύνατα παρανθρώπη δυνατά παρά το Θεό εστί. Ας προχωρούμε πάντοτε με πίστη και ελπίδα. Η ελπίδα στον Αναστάντα Κύριον δεν μας ντροπιάζει και δεν μας διαψεύθει ποτέ. Με τα φόβου Θεού πίστεως.